Φίλες και φίλοι της Web TV του Αλεξάνδρεια Γιντάς.gr, καλησπέρα σας από την ιντερνετική μας τηλεόραση. Βράδυ Τρίτης και είμαστε και πάλι εδώ για να ασχοληθούμε και πάλι με τις βουλευτικές εκλογές, οι οποίες έρχονται στις 21 του Μάη και βέβαια απομένουν πολύ λίγες ημέρες πλέον, Βασίλη Τσάρλα, για την εκλογική αναμέτρηση του φετινού Μαΐου. Φιλοξενούμε λοιπόν σήμερα για μια συνέντευξη Ευόλη Τσιλή στον βετεράνο ποδοσφαιριστή, τον πρωταθλητή Ευρώπης το 2004 με την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου, με καταγωγή από τον Δήμο της Αλεξάνδρειας, τον Βασίλη Τσιάρτα, ο οποίος θα είναι ο υποψήφιος βουλευτής επικρατείας του εκλογικού συνασπισμού Εθνική Δημιουργία, που ιδρύθηκε το 2022, αποτελείται από δύο κόμματα, τη Δημιουργία Ξανά, στο οποίο επικεφαλής είναι ο κύριος Θάνος Τζίμερος, τον οποίο φιλοξενήσαμε πριν από λίγες ημέρες εδώ στη Web TV, και το κόμμα Νέα Δεξιά, επικεφαλής το οποίο είναι ο Φαΐλος Χρανιδιώτης, αντιπρόεδρος πλέον του συνασπισμού της Εθνικής Δημιουργίας. Και βέβαια ο Βασίλης Τσιάρτα σήμερα μαζί μας, όπως μας είχε δεσμευτεί και μας είχε υποσχεθεί ότι θα βρεθεί σήμερα μαζί μας εδώ από κοντά και όχι ιντερνετικά όπως την προηγούμενη φορά. Καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Βασίλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ που είσαι εδώ σήμερα μαζί μας και βέβαια να περάσουμε απευθείας στα θέματά μας. Σήμερα σε παρουσιάζουμε, επέτρεψε μου τον Ενικό, γνωριζόμαστε πολλά χρόνια. Σε παρουσιάζουμε πλέον ως υποψήφιο βουλευτή. Και το πρώτο ερώτημα το οποίο μπορεί να έρθει στο μυαλό κάποιου είναι το γιατί αποφάσισε ο Βασίλης Τσιάρτας να ασχοληθεί με την πολιτική. Από το 2017 περίπου, 16-17, όταν άρχισα να ασχολούμαι με τα social και να παρεμβαίνω σε δημόσιο διάλογο ως Έλλην πολίτης, άρχισα κάποια πράγματα που έβλεπα να με ενοχλούν πάρα πολύ και για την πατρίδα μου και αισθητικά θα έλεγα. Ήταν κάτι το οποίο είχα ξεκινήσει πλέον να κάνω την κριτική μου, να γράφω τις απόψεις μου και παρότι κυνηγήθηκα πάρα πολύ, στοχοποιήθηκα γιατί έλεγα τα αυτονόητα. Όλο αυτό το διάστημα πιστεύω ότι αυτά τα οποία έλεγα τότε ήρθαν σήμερα μετά από τόσα χρόνια να έχουν γυρίσει μπούμεραγκ σε όλους αυτούς οι οποίοι προσπάθησαν να με φημώσουν, να με αποδομήσουν, να δολοφονήσουν το χαρακτήρα μου και διάφορα τέτοια. Η κάθοδός μου στις εκλογές έχει να κάνει με το γεγονός ότι δεν αρκεί μόνο μέσα από τα social να διαφωνείς ή να συμφωνείς με κάποια πράγματα. Αυτό που διαπίστωσα είναι ότι πρέπει να αποκτήσουμε θεσμικό ρόλο για να μπορέσουμε να προλάβουμε, να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε, να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τη χώρα να πάει μπροστά, να προλάβουμε διάφορες καταστάσεις εννοώ, τις οποίες βλέπουμε ότι οδηγούν τη χώρα σε δύσκολες περιπέτειες. Και επέλεξα το κόμμα της Εθνικής Δημιουργίας γιατί είναι ένα κόμμα το οποίο πραγματικά με εκφράζει στον απόλυτο βαθμό. Οι απόψεις μας και οι θέσεις μας είναι πανομοιότυπες. Οπότε δέχτηκα την πρόσκληση και δεν ήταν δύσκολη η απόφαση για να κατέβω στις εκλογές. Να μιλήσουμε με αριθμούς και να θέσω ένα ερώτημα το οποίο είχα θέσει και στο Θάνο Τζίμερο όταν το φιλοξενήσαμε εδώ στην Web TV. Το Δημιουργία Ξανά δεν κατάφερε στο παρελθόν να εξασφαλίσει το απαιτούμενο 3% για να μπορέσει να εισέλθει στην Βουλή και τώρα οι δημοσκοπήσεις οι οποίες υπάρχουν πάλι δεν σας δίνουν τον απαιτούμενο αριθμό και το ποσοστό για να εισέλθετε στη Βουλή. Πόσο αισιόδοξοι είστε για την εξασφάλιση και αν είναι έτοιμος για μια ενδεχόμενη αποτυχία ο Βασίλης Τσιάρτας, ο οποίος έχει συνηθίσει τις επιτυχίες στη μέχρι τώρα ποδοσφαιρική του καριέρα. Κοιτάξτε, εμείς κάνουμε την προσπάθειά μας. Το ψηφοδέλτιό μας αποτελείται από 254 ψηφοφόρους, υποψήφιους μάλλον, συγγνώμη, όπου όλοι ανεξαιρέτως εργάζονται, έχουν τις δουλειές τους εδώ και χρόνια και είμαστε ένα κόμμα το οποίο ούτε χρηματοδοτούμαστε από κάπου,
Ότι οικονομική στήριξη έχουμε, την έχουμε εσωτερικά μόνοι μας, μόνοι μας στηρίζουμε το κόμμα. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, για μας είναι πατριωτικό το καθήκον. Αυτή τη στιγμή το ζητάει η χώρα, το ζητάει η πατρίδα, να υπάρχει ένα κόμμα σαν την Εθνική Δημιουργία μέσα στη Βουλή. Και το λέω αυτό γιατί πλέον έτσι πως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση σήμερα και η εκλογική και όχι μόνο, είναι πάρα πολύ απαραίτητη η παρουσία της Εθνικής Δημιουργίας στη Βουλή. Βλέπουμε η Νέα Δημοκρατία έχει φύγει από το χώρο της δεξιάς, έχει μετατοπιστεί προς το κέντρο, δεν ξέρω που αλλού προσδιορίζεται, αλλά σίγουρα δεν είναι η Νέα Δημοκρατία που ξέραμε όλοι εδώ και πάρα πολλά χρόνια, η οποία εκφράζει τη δεξιά πλευρά. Από εκεί και πέρα, το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται, πιστεύω, σε μια κατάσταση που δεν δίνει μια εμπιστοσύνη, τουλάχιστον και στο κομμάτι το αν κληθεί να δώσει στον κόσμο τη δυνατότητα να κυβερνήσει, λέει ότι θα προτείνει τον άγνωστο Χ. Οπότε όλο αυτό δεν είναι κάτι το οποίο αποτελεί εγγύηση για τους ψηφοφόρους που θέλουν να το στηρίξουν. Και πάμε πλέον από εκεί και πέρα στο ΣΥΡΙΖΑ, στο ΜΕΡΑ25, στο ΚΚΕ, που ξέρουμε πολύ καλά ότι μιλάμε για άκρος ανθεληνικά κόμματα, κόμματα τα οποία έχουν να κάνουν με τον κομμουνισμό, τον οποίο ξέρουμε όλοι πολύ καλά τι σημαίνει, και βλέπουμε και οι προτάσεις τους καθημερινά να είναι προτάσεις οι οποίες πραγματικά μπορούν να σε τρελάνουν. Δηλαδή δεν μπορώ να διανοηθώ ότι υπάρχει κόσμος, εντάξει, αυτοί μπορεί να τα λένε και να πιστεύουν σε φαντασιόπληκτες έτσι πρακτικές ή προτάσεις ή οτιδήποτε. Αυτό που είναι ανησυχητικό είναι ο κόσμος ο οποίος θέλει να τους ψηφίσει. Δεν καταλαβαίνω ποιο σκεπτικό έχει για να στηρίξει κάποιους οι οποίοι μιλάνε για δήμητρες, για τοπικά νομίσματα, για κατάργηση, για να μην ισχύει ο φράχτης και να το ρίξουν, να γίνουμε πάλι ξέφραγο αμπέλι όπως το 15, και γενικότερα μια κατάσταση η οποία δεν καταλαβαίνω αυτή η λεγόμενη πολυκατοικία κατά πόσο λειτουργεί πατριωτικά. Αυτό το έχουν αποδείξει και στο παρελθόν βέβαια, ότι μόνο πατριωτικά δεν λειτουργούν. Η Νέα Δημοκρατία βλέπουμε ότι είναι ένα κόμμα το οποίο συνεχίζει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει πει ότι θα συνεχίσει την επιδηματική πολιτική, ότι θα συνεχίσει με το ίδιο φορολογικό σύστημα, ότι βλέπουμε να με μικρότερη ένταση βέβαια, αλλά να είναι και αυτός κατά κάποιον τρόπο υπέρ της ανοχής της ισλαμοποίησης της χώρας. Τουλάχιστον οι αριστερόστροφοι το λένε φορά παρτίδα. Από τη Νέα Δημοκρατία περιμέναμε να το αντιμετωπίζει διαφορετικά το όλο ζήτημα, αλλά δυστυχώς βλέπουμε ότι και αυτοί προς αυτή την κατεύθυνση πηγαίνουν. Ο Βασίλης Τσιάρτας ως υποψήφιος με την Εθνική Δημιουργία εκπροσωπεί τον κύριο Τζίμερο ή τον κύριο Κρανιδιώτη, και αν υπάρχουν διαφορές ανάμεσα σε αυτά τα δύο κόμματα? Δεν υπάρχουν διαφορές. Mm-hmm. Τα δύο κόμματα που ενωθήκαν έχουν κοινούς στόχους, κοινές σκέψεις, κοινές ανησυχίες, και εγώ συμμετέχω στην Εθνική Δημιουργία, δεν διαχωρίζω κανέναν ούτε ξεχωρίζω κανέναν. Όλοι όσοι βρισκόμαστε στην Εθνική Δημιουργία, αυτό που θέλουμε είναι το καλό του τόπου, η Ελλάδα να συνεχίσει να υπάρχει, οι Έλληνες να είναι προτεραιότητα, να ζουν αξιοπρεπέστατα, με ασφάλεια,
γιατί βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι η ασφάλεια μετά την υγεία που είναι το πολυτιμότερο αγαθό δεν υπάρχει και το ζούμε καθημερινά αυτό το πράγμα. Τουλάχιστον εμείς στην Αθήνα βιώνουμε πολύ άγριες καταστάσεις, υπάρχουν περιοχές που δεν μπορείς να πλησιάσεις και αυτό που θέλουμε είναι να μην προσβάλλεται η αξιοπρέπεια του Έλληνα. Θέλουμε να υπάρχει ισονομία, να μην υπάρχει ατιμωρησία, όλοι να αντιμετωπίζονται όπως πρέπει να αντιμετωπιστούν, με ένα φορολογικό σύστημα τέτοιο που να ξέρει ο καθένας τι του γίνεται και όχι σε ένα ομιχλώδη τοπίο. Ένα παράδειγμα θα σας φέρω μόνο αυτή τη στιγμή. Το φορολογικό μας σύστημα αποτελείται από 10.000 σελίδες. 10.000 σελίδες όπου εκεί πολλές φορές βλέπουμε ότι και κάποια πράγματα αλλάζουν, διαφοροποιούνται. Ο κόσμος δεν ξέρει τι του γίνεται. Πληρώνει. Στο τέλος δεν μένουν αυτά που πρέπει να του μείνουν και δυστυχώς μέχρι τώρα οι κυβερνήσεις εδώ και 40 χρόνια δεν έχουν καταφέρει να σταθεροποιήσουν ένα φορολογικό σύστημα το οποίο πραγματικά να μην καθιστά το κράτος συνέτερο κανενός, να μην υπάρχει ο κρατισμός, να μην υπάρχει το κράτος μπαμπούλας, να επιβλέπει μεν, αλλά από εκεί και πέρα να μπορεί ο καθένας να ξέρει τι του γίνεται, να του μένουν χρήματα στην άκρη, να μπορεί να φορολογείται σωστά μία φορά, να φορολογείται όχι 15 φορές, και καταλαβαίνουμε ότι όλα αυτά τα πράγματα δημιουργούν μία σοβιετία, θα έλεγα, με τα επιδόματα, με τα ΠΑΣ και με όλα αυτά τα οποία ακούμε τώρα στις προεκλογικές υποσχέσεις, τα οποία νομίζω ότι μόνο καλό δεν κάνουν. Να πάμε σε κάτι άλλο, αυτό το οποίο απασχολεί τον κόσμο, ο οποίος ασχολείται με τις εκλογές στο κομμάτι του αποτελέσματος, αν θέλεις, είναι για το αν θα καταφέρει η Νέα Δημοκρατία να εξασφαλίσει την αυτοδυναμία έστω και τη δεύτερη Κυριακή. Γιατί όλα δείχνουν ότι οδηγούμαστε στη δεύτερη Κυριακή. Τι πιστεύεις? Η εκτίμησή μου είναι ότι αυτή τη στιγμή οι δημοσκοπήσεις, αν πέφτουν σε κάτι μέσα, νομίζω είναι στη σειρά των κομμάτων. Δηλαδή, τα νούμερα δεν νομίζω ότι είναι εκεί που θέλουν να τα εμφανίζουν. Υπάρχει πολλής κόσμος ο οποίος και δεν ρωτάτε, αλλά και δεν ανταποκρίνεται όταν ρωτάτε. Οπότε μέχρι στιγμής δεν μπορείς να βγάζεις ασφαλή συμπεράσματα ότι οι δημοσκοπήσεις λένε όλη την αλήθεια. Και μην ξεχνάμε ότι μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα υπήρχε το κόμμα Κασιδιάρη που εμφανιζόταν στις δημοσκοπήσεις και από την προηγούμενη εβδομάδα δεν υπάρχει. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα κοινό από εκείνη την πλευρά το οποίο δεν ξέρουμε τι θα αποφασίσει και πολύ περισσότερο αυτό το οποίο παρακολουθώ είναι ότι πολύ εύκολα οι δημοσκόποι και γενικότερα τα ΜΜΕ έχουν ξεχάσει, θα έλεγα, μέσα εισαγωγικά, την τραγωδία των Τεμπών, η οποία ανέδειξε για άλλη μια φορά τις παθογένειες του ελληνικού κράτους και με όλο αυτό το οποίο εγώ προσωπικά εισπράττω με τον κόσμο που συνομιλώ, είτε διαζώσεις, είτε τηλεφωνικός, είτε μέσω μηνυμάτων, είναι ότι η οργή δεν έχει φύγει. Ακόμα ο κόσμος είναι οργισμένος και βλέποντας τον κύριο Μητσοτάκη να λέει ότι θα συντρίψω τον κρατισμό, τις παθογένειες και όλα αυτά, δεν βλέπω κάπου τέτοια διάθεση. Δηλαδή επανερχόμαστε στην ίδια κουβέντα με πριν την τραγωδία. Όμως είναι κάποια πράγματα που ο Πρωθυπουργός δεν δείχνει διάθεση να σαρώσει, όπως είχε πει χαρακτηριστικά με αυτή τη λέξη, όλα αυτά τα κακώς κείμενα, τα οποία ξέρουμε όλοι ότι κάποια στιγμή πρέπει αυτό το τοπίο να αλλάξει.
Οπότε δεν μπορούμε να πούμε με ακρίβεια αν τα ποσοστά αυτή τη στιγμή δίνουν κάτι σε κάποιον. Εγώ προσωπικά κρατάω μικρό καλάθι. Υπήρξε μια φράση, δεν θα το πω δέσμευση, από την Εθνική Δημιουργία, ότι σε περίπτωση που εισέλθει στην Βουλή θα δώσει ψήφο ανοχή στη Νέα Δημοκρατία χωρίς ανταλλάγματα, χωρίς δηλαδή να ζητήσει να εισέλθει στην κυβέρνηση. Είστε συνεχίζετε να το υποστηρίζετε αυτό? Αυτό είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να συμβεί εφόσον η Νέα Δημοκρατία θα ερχόταν πάνω μας, αλλά νομίζω ότι είναι και μια ερώτηση που θα πρέπει να κάνετε περισσότερο στη Νέα Δημοκρατία παρά σε εμάς. Εμάς ο στόχος μας είναι να μπούμε στη Βουλή. Από εκεί και πέρα τώρα, το ποιο κόμμα θα έχει εντολή και τι θα κάνει με αυτή την εντολή, αυτό είναι κάτι το οποίο το γνωρίζουν οι ίδιοι. Εμείς έχουμε πει ξεκάθαρα και νομίζω είμαστε το μοναδικό κόμμα ξεκάθαρα μέχρι σήμερα που έχουμε πει τι θα γίνει, τι θα κάνουμε εφόσον μπούμε στη Βουλή. Όλοι οι υπόλοιποι μέχρι σήμερα αρνούνται κατηγορηματικά, κατηγορεί ο ένας τον άλλον. Εγώ τουλάχιστον αυτό που βλέπω, αν είναι αλήθεια, δεν θέλει να βλέπει ο ένας τον άλλον. Δηλαδή μόνο μαχαίρια δεν έχουν βγει μέχρι στιγμής, το οποίο δεν είναι και καλό για τους ψηφοφόρους να μην ξέρουν τι θα πω. Ο καθένας λέει εγώ θέλω αυτό, εγώ θέλω αυτό, εγώ θέλω αυτό. Okay. Άρα λοιπόν αυτό το αφήγημα περί κυβέρνησης συνεργασιών και τα λοιπά, δεν νομίζω ότι είναι κάτι αυτή τη στιγμή που το βλέπουμε να έρχεται και στο εξωτερικό, που και εκεί με απλή αναλογική εκλέγονται κυβερνήσεις, τα κόμματα δίνουν το στίγμα πριν γίνουν οι εκλογές και ο κόσμος ξέρει ότι θα ψηφίσει το κόμμα που θα συνεργαστεί με αυτόν με αυτές τις προϋποθέσεις. Ο καθένας τον εκφράζει το κόμμα του, αλλά από εκεί και πέρα στο πλαίσιο, στο κομμάτι των συνεργασιών, κάτι το οποίο ο κόσμος νομίζω πρέπει να το ξέρει. Εμείς ήμασταν ξεκάθαρα λοιπόν και είπαμε ότι εφόσον μας ζητηθεί, θα δώσουμε ψήφο ανοχής στην κυβέρνηση, όποια αν είναι Νέα Δημοκρατία που θα κληθεί να κάνει κυβέρνηση, διότι δεν συζητάμε ούτε καν με τα αριστερόστροφα κόμματα να κάνουμε το ελάχιστο, αλλά από εκεί και πέρα εφόσον μας ζητηθεί, ναι, θα δώσουμε ψήφο ανοχής σε θέματα τα οποία συμφωνούμε, όπως έχει γίνει και χωρίς να είμαστε καν μέσα στη Βουλή. Είπαμε μπράβο για τον εξοπλισμό των ενόπλων δυνάμεων, είπαμε μπράβο για τις συμμαχίες με τη Γαλλία, με την Αμερική. Αυτά είναι πράγματα τα οποία είναι προς το κοινό συμφέρον της χώρας. Από εκεί και πέρα, εφόσον έρχονται νομοσχέδια τα οποία είναι για το καλό του τόπου και συμφωνούμε, θα τα ψηφίζουμε. Εφόσον δεν συμφωνούμε, θα αντιπροτείνουμε κάτι το οποίο πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνει. Ασχολούμενος με την πολιτική, ο Βασίλης Τσιάρτας φαντάστηκε ότι ήταν τον εαυτό του υπουργό ή έστω βουλευτή? Δεν είναι για μας αυτός ο σκοπός να κάνουμε πολιτική καριέρα. Mm-hmm. Εμείς θέλουμε να μπούμε μέσα στη Βουλή και εκεί ο κόσμος πραγματικά πρέπει να ξέρει ότι η ψήφος του σε μας όχι μόνο δεν θα πάει χαμένη, αλλά θα τον κάνει και υπερήφανο, γιατί θα βλέπει ένα κόμμα που πραγματικά θα ασκεί το ρόλο του με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, τον πατριωτικό τρόπο υπέρ των μεταρρυθμίσεων. Και οι μεταρρυθμίσεις είναι κάτι το οποίο εμείς λέμε και τομές. Γιατί ακούμε πολλά χρόνια για μεταρρυθμίσεις και δεν γίνεται τίποτα. Η χώρα πλέον χρειάζεται τομές. Και τομές πράγματα τα οποία βλέπουμε στην καθημερινότητα να τα βιώνει οι συμπολίτες μας. Μάλιστα. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω τον Βασίλη Τσιάρτα σε περίπτωση που εκλεγεί. Mm-hmm. Ποιες είναι οι προτεραιότητες του για την Ελλάδα και ειδικότερα για την ημαθία, για τον τόπο στον οποίο μεγάλωσε και ανδρώθηκε? Κοιτάξτε, σας λέω και πάλι, για να πάρουμε υπουργεία θα πρέπει να βγούμε πρώτο κόμμα.
κάτι το οποίο τη δεδομένη στιγμή δεν είναι εφικτό, να είμαστε ρεαλιστές. Όμως μπαίνοντας μέσα στη Βουλή, δεν αποκλείεται, όπως είδαμε και στην Ιταλία, η Μελόνι ξεκίνησε από το 1,9 και αυτή τη στιγμή έχει φτάσει να κυβερνά την Ιταλία. Ποιος μου λέει ότι ο κόσμος, εφόσον μας δει, μας γνωρίζει καλύτερα, μας εμπιστευτεί ακόμα περισσότερο, και διότι πραγματικά εμείς δεν μπήκαμε μέσα στη Βουλή ούτε για το μισθό, ούτε για τα προνόμια που έχουν οι βουλευτές, αλλά γιατί θέλουμε πραγματικά η χώρα να πάει μπροστά, και αυτό θα είναι ο στόχος μας, να σπρώξουμε προς αυτή την κατεύθυνση, οποιοδήποτε και αν είναι κυβέρνηση, και ο κόσμος μπορεί τώρα να μας βάλει στη Βουλή, να μας εμπιστευτεί, και στις επόμενες εκλογές, γιατί όχι, να μην μας δώσει τη δυνατότητα να είμαστε πρώτο κόμμα. Από εκεί και πέρα, εμείς δεν είναι ότι θέλουμε μόνο στην Ημαθία ή στην Πιερία ή στην Κοζάνη, να το πω έτσι, να ζει ο κόσμος. Εμείς θέλουμε να ζουν όλοι οι Έλληνες καλά. Αλλά για να ζουν όλοι οι Έλληνες καλά, θα πρέπει να υπάρχει ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα, και προς αυτή την κατεύθυνση θα πιέσουμε. Εμείς δεν συζητάμε κάτι άλλο μπαίνοντας στη Βουλή, να έρθει οτιδήποτε άλλο πέρα από το flat tax που λέμε 15%. Και να ξέρει ο άλλος ότι μία φορά θα φορολογείται και όχι 15. Τα έχουμε πει, τα έχουμε εξηγήσει. Ο κόσμος μπορεί να μπει και στην ιστοσελίδα μας, μπορεί να βάλει να ακούσει και τον πρόεδρο του Θάνατο, τον Τζίμερο, και τον Φαϊλο Καναδιώτη. Τα έχουν πει πάρα πολλές φορές. Νομίζω εδώ που έχει φτάσει η τεχνολογία σήμερα, εύκολα κάποιος μπορεί να μας διαβάσει, να μας παρακολουθήσει, και εφόσον δει ότι τον εκφράζουμε, να μας ψηφίσει. Θέλουμε ασφάλεια, και σε αυτή την κατεύθυνση θα πιέσουμε πάρα πολύ, να μπουν κάμερες παντού, να λειτουργούν αποτρεπτικά, και κάμερες οι οποίες θα καταγράφουν όλα τα δημόσια σημεία, τα οποία θα, εφόσον δεν καταγράφεται κάποιο περιστατικό σε 72 ώρες, να μπορεί να διαγράφεται το υλικό, και έτσι δεν υπάρχει ο κίνδυνος παρακολούθησης που πολλοί έτσι φοβούνται, αν και σήμερα στην εποχή μας όλοι έχουν κινητά, οπότε είναι αστείο να συζητάμε ότι οι κάμερες δεν μπορούν να μπουν, και από τη στιγμή που βλέπουμε και τα περισσότερα περιστατικά στα δελτία ειδήσεων εξηχνιάζονται μέσα από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης. Άρα λοιπόν στο κομμάτι της ασφάλειας είμαστε κάθετοι. Από εκεί και πέρα θέλουμε οπωσδήποτε μεταρρυθμίσεις στην δικαιοσύνη. Ένας πολύ αυστηρός ποινικός κώδικας να λειτουργεί αποτρεπτικά, τα ισόβια να είναι πραγματικά ισόβια σε ιδεχθή εγκλήματα, και να μην υπάρχουν χάρες για κανέναν. Να τελειώνουμε με αυτή την ανομία, την επιλεκτική τιμωρία και όλα αυτά τα οποία βλέπουμε, ότι σε πολλά πράγματα λες και ζούμε σε έναν κόσμο δύο ταχυτήτων, ας πούμε, είναι η μεν και η δε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Εμείς θέλουμε δικαιοσύνη παντού, και να ξέρει ο καθένας ότι θα έχει τις συνέπειες του. Ανάλυση προγραμματικών αρχών της εθνικής δημιουργίας είχα ως ερώτημα για τη συνέχεια, ωστόσο κάποιες αναλύσεις μας έκανες ήδη, όπως είναι η οικονομία, την ασφάλεια, τη δικαιοσύνη κλπ. Να ρωτήσω για το μεταναστευτικό. Το μεταναστευτικό, υπάρχει ένας νόμος ο οποίος εμείς θέλουμε να εφαρμοστεί. Ο νόμος το λέει ξεκάθαρα: παραβίασε στα σύνορα, συλλαμβάνεσαι, δικάζεσαι, καταδικάζεσαι, και υπάρχει η απέλαση. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι άλλο. Μία ευκαιρία που μπορείς να δώσεις σε αυτόν που θα συλληφθεί, θα έχει συλληφθεί, θα έχει δικαστεί, αν δώσει τα πραγματικά του στοιχεία, να βγει το εισιτήριο και να πάει στην χώρα του, να επιστρέψει στη χώρα του. Δεν μπορεί η χώρα να είναι ξέφραγο αμπέλι, και μην ακούω ότι αυτή τη στιγμή έχουν μειωθεί οι ροές. Ναι, okay, δεν μπαίνουν 1000 κάθε μέρα, μπαίνουν 100. Το θέμα είναι όμως ότι μπαίνουν, και δεν είναι μόνο αυτοί που μπαίνουν οι 100, είναι ότι και αυτοί που είναι εδώ από το 2015 μέχρι σήμερα. Θα σας δώσω ένα στοιχείο για να ξέρει και ο κόσμος γιατί συζητάμε. Έχει καταγραφεί, και δεν είναι ότι το λέω εγώ, οι πραγματικοί πρόσφυγες είναι ένα 5%. Το υπόλοιπο 95%
περισσότεροι είναι αγνώστου προέλευσης, ξέρουμε ότι κυκλοφορούν χωρίς χαρτιά, ανεξέλεγκτα, και είναι πράγματα τα οποία ζούμε καθημερινά. Ο κόσμος τα βλέπει, τα ξέρει και δεν αισθάνεται ασφάλεια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Εμείς τι θέλουμε λοιπόν, επειδή είμαστε ένα κόμμα που είμαστε υπέρ των θεσμών, θέλουμε πραγματικά να εφαρμόζονται οι νόμοι. Μην ξεκινάμε από το κομμάτι του ανθρωπιστικού. Εμείς δεν λέμε να μην έρθει κάποιος στη χώρα μας να ζήσει. Φυσικά και να έρθει, αλλά να το κάνει νόμιμα. Δεν μπορεί να μπαίνει ο άλλος παράνομα μέσα και εμείς ξαφνικά να λέμε άνατο, να συμπεριφερθούμε ανθρώπινα κτλ. Υπάρχουν νόμοι. Αλλιώς δεν γίνεται να λειτουργήσει ούτε το κράτος ούτε τίποτα. Εφόσον λοιπόν εφαρμόζονται οι νόμοι, θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει για να μπορέσουμε να δούμε στο τέλος της ημέρας ποιος μπορεί να είναι στη χώρα. Και κυρίως δημιουργείται και ένα μεγαλύτερο πρόβλημα, διότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, τους έχει καλέσει να μείνουν εδώ. Η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας βλέπουμε ότι έχει δώσει άσυλο σε πάρα πολλούς, και αυτό μοιάζει ως ένα πρόγραμμα να λυθεί το δημογραφικό. Δεν λύνει το δημογραφικό με τους Αφρικανούς και με τους Αφγανούς. Το δημογραφικό λύνεται με τους Έλληνες που θέλουμε να στηρίξουμε την ελληνική οικογένεια, θέλουμε να στηρίξουμε το ρόλο της μητέρας, να υπάρχουν οι δυνατότητες να μπορεί να κάνουν η οικογένεια τα ζευγάρια, τα νέα ζευγάρια, να ζουν αξιοπρεπέστατα, και θέλουν μια οικονομική ασφάλεια και μια φορολογική ασφάλεια. Αυτό νομίζω είναι το μεγαλύτερο κίνητρο για να μπορέσουμε να λύσουμε το δημογραφικό. Κατανοητό. Να πάμε σε κάτι πιο προσωπικό τώρα. Θα σας αφήσω χρόνο ούτως ή άλλως στο τέλος για να μας πεις και άλλες πραγματικές αρχές της εθνικής δημιουργίας. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Υπάρχει η μεγάλη αγάπη που είναι το ποδόσφαιρο, η μπάλα. Mm-hmm. Υπάρχει και ένας καινούριος έρωτας, ο οποίος γεννήθηκε πριν από λίγο καιρό, και είναι η πολιτική. Ποιο από τα δύο έχει μεγαλύτερη προτεραιότητα αυτή τη στιγμή για τον Βασίλη Τσιάρτα? Κοιτάξτε, το ποδόσφαιρο ήταν το χόμπι μου που έκανα επάγγελμα. Mm-hmm. Αυτό είναι δεδομένο. Πέρα από το... Φυσικά, κοίτανα, δεν γίνεται να κάνεις κάτι άμα δεν το αγαπάς. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, σε επίπεδο επαγγελματία ποδοσφαιριστή, νομίζω ότι έκανα την καριέρα που έκανα. Πιστεύω ότι έκανα μια αρκετά αξιοπρεπή καριέρα, με τις επιτυχίες τις οποίες όλοι γνωρίζουμε. Δεν θεωρώ την πολιτική ως συνέχεια του ποδοσφαίρου για να πω ότι είναι χόμπι. Είναι μια καινούργια αγάπη. Όχι, όχι, όχι. Εγώ τίμησα τη χώρα μου, τη φανέλα με το εθνόσημο, μέσα από τις ομάδες που αγωνίστηκα και στο εξωτερικό όταν πήγα, και αυτή τη στιγμή θεωρώ πατριωτικό καθήκον να ασχοληθώ με την πολιτική, για να μπορέσω να βοηθήσω όσο μπορώ και σε προσωπικό επίπεδο, αλλά και σε κομματικό επίπεδο με την εθνική δημιουργία, γιατί όλοι έχουμε τις ίδιες ανησυχίες και όλοι ξέρουμε πολύ καλά τι χρειάζεται αυτός ο τόπος. Η εθνική δημιουργία είναι ένα κόμμα λογικής που λέει τα αυτονόητα, που εκφράζει πάρα πολύ κόσμο. Και ειλικρινά στέλνω ένα μήνυμα στον κόσμο: μην σας τρομοκρατεί κανένας και μην σας λέει ότι αν δεν ψηφίσετε Νέα Δημοκρατία θα έρθει η τερατογέννηση. Η τερατογέννηση δεν θα συζητιόταν αυτή τη στιγμή εάν όταν είχε τετραετία η Νέα Δημοκρατία ο κύριος Μητσοτάκης υλοποιούσε την προεκλογική του δέσμευση το 2017-2018 ότι θα κάνει εξεταστική για το πρώτο εξάμεινο του 2015. Για το ΣΥΡΙΖΑ, για το Βαρουφάκη, για τον Τσίπρα, για όλους αυτούς που έλεγε τότε, γιατί ήταν ένας σοβαρός λόγος αυτό που είχε πει τότε για να τον ψηφίσει ο κόσμος το 2019. Όπως και το 2019 ο κύριος Μητσοτάκης είχε πει τέρμα τα γκρουπούσκουλα, οι Ρουβίκονες και όλοι αυτοί οι αναρχομπάχαλοι στα πανεπιστήμια, και θα κάνουμε και μετά στην πορεία πανεπιστημιακή αστυνομία. Δεν τα είδαμε όλα αυτά. Ακόμη αλωνίζουν αυτοί και παίζουν μπάλα όπως γουστάρουν. Οπότε βλέπουμε ότι και η Νέα Δημοκρατία δεν ήταν άκρο συνεπέστατη, και καλό είναι να μην το λέει αυτό ότι ό,τι υποσχέθηκε το έκανε.
Γιατί μόνο αυτό δεν έκανε. Σίγουρα έκανε κάποια πράγματα τα οποία ήταν προς τη σωστή κατεύθυνση και εμείς ήμασταν από τους πρώτους που τα επικροτήσαμε, αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι αυτή τη στιγμή η χώρα έχει ανάγκη από ένα κόμμα σαν την Εθνική Δημιουργία να βρίσκεται στη Βουλή. Μάλιστα. Ο Βασίλης Τσιάρτας αισθάνεται Αθηναίος ή Μαθιώτης? Κοιτάξτε, η Μαθία είναι η γενέτριά μου, η ιδιαίτερη πατρίδα μου. Δεν μπορώ να ξεχάσω την καταγωγή μου. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, όταν έπαιξα 7,5 χρόνια συνολικά στην ΑΕΚ, στην Αθήνα, έμεινα εκεί. Συνεχίζω να μένω εκεί, αλλά αυτό δεν αλλάζει κάτι. Ξέρουμε πολύ καλά ότι κάποια πράγματα είναι δύσκολο να τα αλλάξεις, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο για μένα έχει μικρή σημασία. Αγαπάω τον τόπο μου, θέλω να εξελιχθεί ο τόπος μου. Βλέπω και πράγματα, ας πούμε, αυτές τις μέρες που είμαι εδώ και με στεναχωρούν πάρα πολύ. Δηλαδή μέσα στις πόλεις, να μην συζητήσουμε για έξω, μέσα στις πόλεις ένα τραγικό οδικό δίκτυο, τραγικότατο. Ειλικρινά απορώ πως ο κόσμος ανέχεται όλη αυτή την κατάσταση με τους δρόμους, που είναι πέρα από επικίνδυνη, είναι και αντιαισθητικό. Δηλαδή να κυκλοφορείς μέσα στις πόλεις και να φοβάσαι. Πιστεύω ότι η περιοχή μας έχει δυναμική, έχει δυνατότητες, αρκεί να μπορέσουν να αξιοποιηθεί σωστά. Αυτό που με ανησυχεί όμως και αυτό που διαπίστωσα αυτές τις μέρες εδώ πέρα είναι ότι το Κέντρο Υγείας Αλεξάνδρειας δεν είναι στελεχωμένο με επάρκεια, με προσωπικό που θα κάνει τους συμπολίτες μας να μην χρειάζεται να πηγαίνουν ούτε στη Βέρεια ούτε στη Θεσσαλονίκη. Άκουσα, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, αλλά με ανησύχησε πολύ ότι μάλλον συζητιέται να πάει για κλείσιμο το νοσοκομείο της Νάουσας. Εύχομαι να μην ισχύει αυτό. Από εκεί και πέρα, και στην αστυνομική διεύθυνση που επισκέφθηκα χθες, αυτό που μου εκφράστηκε ως παράπονο είναι ότι υπάρχει έλλειψη προσωπικού, αστυνομικών, και εμείς φυσικά ως Εθνική Δημιουργία αυτό που θέλουμε είναι οι αστυνομικοί μέσα από όλη αυτή την πολύ σωστή εκπαίδευση την οποία κάνουν να μπορούν να την αξιοποιούν στο 100%. Δεν θέλουμε μια παθητική αστυνομία, θέλουμε μια αστυνομία η οποία να ξέρει πολύ καλά πότε να παρέμβει, πώς να παρέμβει και τι πρέπει να κάνει. Νομίζω όμως ότι αυτά είναι από τα σοβαρότερα έτσι προβλήματα που άκουσα όλες αυτές τις μέρες που βρίσκομαι εδώ, και φυσικά ο πρωτογενής τομέας, ο οποίος ξέρουμε πολύ καλά ότι είμαστε μια αγροτική περιοχή, όπου θα πρέπει και εδώ να γίνουν πράγματα τα οποία να μην είναι αναξιοποίητα και να μην μένει ο κόσμος χωρίς δουλειά και να μπορεί να προσφέρει η μάνα γη που λέμε ό,τι καλύτερο μπορεί, και αυτό να μπορεί να πηγαίνει στους συμπολίτες μας. Αρκετά ενημερωμένος για το σύντομο διάστημα που είσαι στον νομό της Μαθίας και ειδικότερα στο Δήμο της Αλεξάνδρειας. Εγώ λίγο πριν κλείσουμε, είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα η συζήτηση, αλλά επειδή έχουμε τις εκλογές δεν μπορώ να ρωτήσω και άλλα πράγματα που θα ήθελα, από τόσο καιρό τα λέμε τηλεφωνικά και σου λέω έλα κάνω μια κουβέντα να μου πεις για το 2004. Είναι πολλά πράγματα τα οποία θα ήθελα να συζητήσουμε εκτός εκλογών, ωστόσο επειδή το θέμα μας είναι οι εκλογές, οι οποίες έρχονται σε λιγότερο από 2 εβδομάδες, θα ήθελα να σου δώσω λίγο χρόνο για να πεις ό,τι άλλο θέλεις για την Εθνική Δημιουργία και για την υποψηφιότητά σου, λίγο πριν κλείσουμε τη σημερινή μας ενδιαφέρουσα συζήτηση. Όσον αφορά για το ποδόσφαιρο, πιστεύω να έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε και να πούμε πράγματα στο επόμενο διάστημα, γιατί του χρόνου κλείνουμε και 20 χρόνια από αυτή τη μεγάλη επιτυχία, οπότε θα έχουμε χρόνο να μιλήσουμε και επαιτειακά. Πέρασαν και όλα 20. Αυτό που θέλω να πω στους ψηφοφόρους είναι να μας εμπιστευτούν. Θέλουμε
μια παιδεία πραγματική η οποία θα δημιουργήσει παιδιά με μέλλον, με προοπτική. Θέλουμε να υπάρχει αξιολόγηση στο δημόσιο, να σταματήσει πλέον αυτή η συνδικαλιστική εξάρτηση της κοινωνίας, του τόπου, της χώρας, να μπορέσουμε πλέον να μπούμε σε πράγματα που θα μας κάνουν να ζούμε πολύ καλύτερα. Θέλουμε λοιπόν την αξιολόγηση, θέλουμε την αξιοκρατία, θέλουμε την νομιμότητα, θέλουμε τη δικαιοσύνη, θέλουμε την ασφάλεια, θέλουμε όλα αυτά τα οποία καθημερινά όλος ο κόσμος και με αυτούς που συναντιέμαι και μιλάω θεωρεί αυτονόητα. Η εθνική δημιουργία θέλει το λογικό, το απλό, το αυτονόητο. Αυτό που αξίζει ο Έλληνας. Δεν αξίζει στον Έλληνα να ζει ούτε με επιδόματα, ούτε με κουπόνια, ούτε με πας από εδώ και πας από εκεί. Ο Θάνος Τζίμερος και η εθνική δημιουργία δίνει assist με τις προτάσεις τους, με τις θέσεις, με όλα αυτά τα οποία έχουμε πει, λέμε και θα λέμε και το φωνάζουμε. Ο Θάνος Τζίμερος από το 2012 μαζί με τον Φαΐλο Κρανιδιώτη ενώσαν τις δυνάμεις τους και αυτή τη στιγμή το μόνο που ζητάμε είναι να μας εμπιστευτείτε και να είστε σίγουροι ότι δεν θα σας απογοητεύσουμε, διότι εμείς και από τη στιγμή που θα μπούμε στη Βουλή θα συνεχίσουμε να σας κοιτάμε στα μάτια. Είμαστε εδώ για σας. Μπορούμε να απορροφήσουμε την οργή σας και με την ψήφο σας να ξέρετε ότι εμείς θα τη μετατρέψουμε σε αυτό το οποίο έχει ανάγκη ο τόπος. Τη δικαιοσύνη και την αξιοπρέπεια ψηλά. Πάνω απ' όλα η Ελλάδα. Είμαστε αδιαπραγμάτευτοι, δεν θέλουμε καμία συνεκμετάλλευση και αυτό που προέχει είναι η Ελλάδα για μας και οι Έλληνες και οι Ελληνίδες. Βασιλή, να σε ευχαριστήσω θερμά, να ευχηθώ καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ εγώ.